Νικόλα, τώρα θα πεταξούμε. Τα ανοιχτό χρωματζινιά. Ωραία. Πουλιά είναι αυτά ή κανονικά μεγάλα. Μεγάλα και έχει και κάποια μικρά μέσα. Τέλεια. Έχουμε και μεγάλα και μικρά. Δάσκαλους και μαθητές. Ναι κύριε, δεύτερη μας ομάδα. Να γρύψανε τώρα μένα με την κάμερα, γι' αυτό σηκωθήκαμε. Δεν πειράζει. Πάμε, ναι. Ωραίος, ωραίος. Ναι. Πόσα είναι αυτά? 43, θα έλεγα εγώ καμιά 40. Με πρόλαβε. Φεύγουν τώρα, πάνε για την Ακρόπολη αυτά. Γυρίσανε πλάτες, θα είναι εκείνα που φεύγουν που μου έχεις πει, ε. Όχι, αυτά δεν είναι αυτά. Α, αυτά πιάνουνε, βλέπω, τόξο κάνανε, κυκλικό. Ζινόχρωμα και αυτά, στη Γαλανάδα. Και έχουνε πολύ ωραία εικόνα, και αυτά. Εντάξει, έχουμε ένα νοτιαδάκι, τώρα θα έλεγα τριάρι, καλό-καλό. Και βγάζουμε φωτογραφίες, ναι. Έχουμε φωτογραφίες. Κάτσε να αφήσουμε και το zoom. Για να δούμε στην ομάδα, εδώ είναι ο πυρήνας. Η κεντρική ομάδα. Τα κοπάνισουν, τα έχει κοπανίσει. Τα πιο πολλά έχουν φύγει μέσα. Όταν λέμε μέσα εκεί, σε αυτό εκεί το ύψος. Έχω ζουμάρει αρκετά για να τα βλέπουμε όσο μπορούμε πιο κοντά. Τα βαράκι ο ήλιος μούρες. Νομίζω καλά φαίνονται, ναι. Και στο πιο βάθος αυτά είναι πολύ πιο μέσα. Υπολογίζω στα 500 μέτρα αυτή τη στιγμή, ναι. Κάτσε να πάω και σε αυτά λίγο πιο κοντά, όσο έχω δηλαδή. Και έχουμε αυτό το θέμα εκεί μέσα. Πολύ κοντά, ναι, κοντά. Κόντρα στην κόντρα, να τα κάνω. Ένα πλάνο όμως είναι όλα τα περιστατικά. Κάτσε να πείσω, ναι. Κοιτάξτε όταν αφήνω το zoom τι γίνεται. Οπ, με το που το ανοίγω έχουμε θέμα. Βλέπουμε ομάδα. Ωραίος, ωραίος ο Νικόλας, ναι. Ανοίξουμε λίγο ακόμα. Ανοίξουμε. Εντάξει, πάμε κι άλλο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα, από πάνω έχουμε θέμα. Τον νικήσανε τον καιρό, τον καβαλήσανε και ήρθανε πάνω. Πάνω από το κομμάτι που ήταν όλα. Σχεδόν. Να και ένα κοπάτι πιο κάτω, τα οποία αυτά ήταν στο φεύγα. Και τώρα τα βλέπετε έτσι τις διαφορές ύψους, γιατί είναι όλα πολύ ψηλά, έτσι. Και ωραία στη σήματα κάνουν εκεί πάνω. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλός. Στο Εγάλαιο, μέσα στον πόλεμο, μέσα στη μάχη. Και γύρω-γύρω είναι καμιά 50 κομμάτων. Το λιγότερο, λιγότερο. Κάτσε να αφήσω το zoom. Αυτά που βλέπαμε πιο χαμηλά, κοιτάξτε που είναι. Καρφωμένα. Πάμε πάλι επάνω. Τα έχουμε όμως, σας έχει καταναλάβει, ναι. Εκεί μέσα λοιπόν. Και ταξιδεύουν για το άπειρο τώρα, ναι, πάνω. Κόντρα λοιπόν στο νοτιά. Τα περιστέρια του φίλου μας του Νίκου, του Καραπέτη, εδώ στο Εγάλαιο. Να έχουμε και ένα καραμπέρι τώρα. Νομίζω ότι είναι καραμπέρι, δεν ξέρω. Όχι, είναι, είναι. Τα βαράει ο ήλιος τώρα τα φτερά και γυαλίζουν, έτσι. Και σε μπερδεύει. Νίκο, όποτε θες εσύ να τα ρίξεις, τα ρίχνεις, έτσι. Μη σε παρασύρω, εγώ τραβάω. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Νωρίς, νωρίς. Εγώ τραβάω, εσύ πετάς. Το ζόρι εσύ το έχεις, δεν το έχω εγώ. Λοιπόν, έχουμε μείνει στα... Α, πω, το σχόλωσα, ναι. Πολύ ψηλά, παιδιά, ναι. Πολύ ψηλά. Που σημαίνει ακόμα κατεβαίνω. Εκεί μέσα, ναι, ναι, ναι. Για πάμε άλλη μια. Πιστεύω να το βρω, ναι. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Νάτε.
Έχω πλάνο μετά από αρκετή ώρα αναξαξίματος. Αλλά φαίνονται μικροσκοπικά, ναι. Εδώ ήθελα συννεφιά εγώ, να μην είχα κανένα θέμα. Το έχουμε όμως, ναι. Θέλει να τα βλέπει, λέει, στο βίντεο, πώς πετάνε εκεί πάνω, στη μύγα μέσα. Αλλά βέβαια έχουμε και τον ήλιο και μας δημιουργεί ένα θεματάκι έτσι ο ήλιος, το γνωστό. Εκεί λοιπόν, αυτά είναι τα φτερά. Εδώ να τα βλέπει ο φίλος μας ο Νικόλας. Νίκο, τώρα εσύ με το μάτι δεν ξέρω πώς τα βλέπεις. Εμένα. Ναι. Το καραμπέρι δεν το βλέπεις δηλαδή για κανένα λόγο, έτσι. Τι να τα δει εκεί πάνω, ναι. Λοιπόν, εδώ στην κάμερα θα βλέπεις πώς πετάνε λοιπόν τα περιστέρια σου στα καρφιά των καρφιών. Και ειδικά αυτός ο ωραίος ο καραμπέρις έχει στηθεί τώρα και βγάζει τελείως ακίνητος, είναι και όρθιος. Λοιπόν, αφήνω το ζουμ να το μαζέψει, ναι, και μιλάμε για τρελά έψη, ε. Και πάω στη γωνία πίσω, κλείνω την κάμερα και τρέχω γρήγορα στη γωνία. Έλα, ξεκίνα Νικόλα, πάμε. Πάμε. Πάμε, πάμε, ναι. Μιλάμε για τρελά έψη τώρα, έτσι, πραγματικά τρελά. Θα έχει σβήσει στην κυριολεξία. Κάτσε να δω τώρα σε ποιο σημείο. Εδώ θα στηθώ τώρα και περιμένω, είμαι στην αναμονή. Έχουνε βάλει, έχουνε βάλει. Τα λέμε όλα, όλα. Δεν έχουν κόψει καθόλου. Τίποτα, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τώρα αν είναι κανένα δύο βγαλμένα ακόμα θα δείξει. Και στη βάση του λέω. Ναι, κυρία, αυτή είναι η ομάδα. Να περτού. Του καραπέτη, του Νικόλα, εδώ στο εργάλιο. Πόπο, έχουν αγριέψει παπαγάλι, με βλέπουν με την κάμερα. Εντάξει, τώρα είναι και μικρή ταράτσα, κοιτάξτε κάτι περιστέρι, κάτι σκαριά. Ναι. Άλλες βούτες, άλλες βούτες, ναι. Όντως είναι άλλες βούτες. Βούτες. Ωραία, ωραία περιστέρι. Είναι όλα έτσι, σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το μοτίβο. Ήρθανε αστραπιαία, μέσα από τα καρφιά. Πραγματικά από τα καρφιά, έτσι. Εδώ δεν αστείευονται. Όταν είναι σβήσουμο, σβήσουμο. Τέρμα. Τέλειο. Να μην βλέπεις τίποτα. Βέβαια τώρα είναι και λίγο αδικημένα, γιατί άμα είχαμε και συννεφιά, θα βλέπαμε πιο ωραία πλάνα. Αλλά και τώρα ήταν, νομίζω, φανήκανε πολύ καλά τα πουλιά. Και εκεί στα ψηλά. Κάτσε να μπω μέσα στο στόμα του. Ωραίος, ωραίος. Πλάνα λοιπόν από Περιστεράδες Αθηνών. Συγκεκριμένα Εγάλαιο. Να τα βλέπει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Και στο εξωτερικό. Η Μερακλήδη. Πάντα τους θυμάμαι και αυτούς να το ξέρουν. Από τη Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία. Από και έναν ξανή σφαγός. Δατρισμένος από Σαϊνέλ. Από Σαϊνέλ έχουμε κάργα, κάργα. Αυτά λένε κάργα, κάργα. Λοιπόν. Και η κομμασάρα μας. Κοιτάξτε εδώ, σκαρούλες μέσα, ομορφιές, εξαρισμοί ωραίοι, επάνω σε μία πλάκα, σε μία ταράτσα. Τέλεια.
Ποια είναι η ομάδα αυτή? Τέταρτη. Number 4. Τα σκούρα λοιπόν του φίλου μας τον Νικόλα, του Καραπέτη εδώ στο Εγάλαιο. Μέχρι στιγμής έχουμε πετάξει τρεις ομάδες, αυτή είναι η τέταρτη. Είναι με τα σκούρα τα τζινιά του. Είναι οι αδυναμίες, φίλε, αυτά. Βέβαια θα θέλαμε μια συννεφιά. Γαλανάδα έχουμε. Πού και πού κάνα συννεφάκι. Το μόνο καλό, έχουμε τον ίδιο πλάτη. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα, βλέπουμε πλάτη. Αυτά είναι που φεύγουν πολύ που μου είχες πει. Όχι, έτσι. Έχει και μια ομάδα λέει που εξαφανίζονται. Δεν τα προλάβω να τα πιάσω. Ξεχυθήκανε στις ταράτσες λοιπόν, ναι, βλέπετε. Είναι ωραία έτσι να βλέπει και ο κόσμος αυτές τις εικόνες. Μέσα στην πόλη, λέω, ναι, μέσα στην πόλη του Εγαλαίου, που σημαίνει Αθήνα, που σημαίνει, για να καταλάβετε, 5 χιλιόμετρα από την Ομόνια. Και αυτή είναι η πέμπτη ομάδα, τα σκούρα, του φίλου μας τον Νικόλα, με την περιοχή αυτή και ό,τι συνεπάγεται. Που συνεπάγεται πόλεμος, κόντρες, μάχες και πετάει τέτοια περιστέρια εδώ μέσα. Και παντός καιρού. Τώρα έχουμε ένα δυνατό νοτιά. Τα έχει χτυπήσει πίσω, βλέπετε, και κοντράρουνε. Και στις κόντρες όμως πιάνουν φτερά, ναι. Ναι, στην κόντρα είναι τώρα, συνέχεια, στην κόντρα. Να αφήσουμε αυτά τα μέσα, μέσα, κοιτάξτε, να αφήσω και το zoom. Και έρχομαι εδώ γωνιά διάδα πάνω. Όταν βγήκε από το συννεφάκι, ναι. Μες στην Καλανάδα. Εδώ έχουμε έρθει δίπλα τους. Σταματημένα, στρόγγυλα. Ωραία περιστέρια. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ, να, κι άλλο βγαίνει από το σύνοχο. Και άμα πάω λίγο πιο κάτω θα δω κι άλλο, σίγουρα. Να το. Και πολλά άλλα. Αυτά τώρα έχουν πάει σε μια περιοχή που τα πολεμάνε. Από κάτω δηλαδή έχει αρχίσει μάχη. Πραγματική μάχη. Ωραίος, ωραίος. Πολύ ωραίος. Υπέροχος. Και γλάρι, γλάρι, βλέπετε, σαν το χάρο. Καλά, εδώ είναι... Είμαστε κοντά στη θάλασσα. Εντάξει, Γάλλιο, λίγο πιο κάτω πάει Πειραιάς. Για να πάμε τώρα... Εδώ βλέπω, να τα, πάρε πόσο μέσα. Όλο το zoom, σε μήκος, και ύψος. Ο Ντενακλής, να, τον άλλο το ξανακοπάνεις ο αέρας πίσω. Ο Ντενακλής κοντράρει. Έχει σηκωθεί Σούζα. Λάγια Σούζα. Κάτσε να πίσω και το zoom, να δείτε τι γίνεται. Μέσα εκεί. Πουθενά δηλαδή. Να δω τώρα εδώ στο γαλανό. Κάτι γυαλίζει πάνω από τον ήλιο. Να το. Αυτό που γυαλίζει είναι περιστέρια. Του φίλου μας τον Νίκο εδώ στο Εγάλαιο. Ωπα, ναι, ναι, μου φωλώνει. Γιατί πολύ ψηλά, ρε παιδιά. Τώρα αυτό ασπρόκολο είναι. Ασπρόκολο, παιδιά, ναι. Νάτος, εδώ φαίνεται ολοκάθαρα. Ωραία που, που πήγανε. Τους έδωσε μία πίσω και τώρα στην κόντρα έρχονται βγαλμένα. Πόσα πουλιά ήταν αυτά, Νίκο? 32. Και βλέπουμε 2. Άρα έχουμε και άλλα 30 πίσω. Αλλά κάτσε, αυτά τα 2 είναι πολύ ωραία, κοιτάξτε. 3. Ναι, μαζεύονται τώρα, έρχονται σιγά σιγά από πάνω. Λοιπόν, κάτσε να αφήσουμε το zoom και να ψάξω να βρω off cameras. Να, κάτι, κάτι βλέπω εδώ, εδώ. Ένα, έστω ένα που γυαλίζει. Φύγαμε από εκείνη και την εικόνα. Να το. Κάτι πιάνω, κάτι χάνεται. Ήχνη, ήχνη, ναι. Πάλι κάτω, ναι. Πάμε κάτω να πάρουμε φορά. Θα κάνω και μια τελευταία προσπάθεια. Έχω δει με το αριστερό το μάτι εκεί μέσα, σε αυτό το σημείο. Τώρα ξέρεις, τα περνάει καμιά φορά η κάμερα δίπλα, δεν τα βλέπω και τα βλέπω στη τηλεόραση. Δεν είναι εύκολο το έργο, είναι πολύ δύσκολο. Όταν πετάνε εκεί με ήλιο και γαλανάδα, είναι πολύ δύσκολο το έργο, ναι. Α, τώρα έπιασα ένα τζινί, είχα κλειστεί την κάμερα, τον βρήκα, μην το παίζω μάγκας, και μετά την άνοιξα. Αλλά είναι στο υπέρ υπερπέραν.
Όποτε θέλει να τα ρίξει στο έπι, τον boy το έχω. Τα πιάνω, ναι, δεν το πιστεύει, ε. Τα πιάνει, λέει μπανάνι. Κοίτα, να θυμάσαι αυτή την κουβέντα που μου είπες, έτσι. Την ώρα που μου λες, εάν τα πιάνω, κοίταξε. Θα βλέπει. Ναι, θα βλέπει, όχι, όχι, εγώ αλλού έχω ζουμάρι τώρα, καμία σχέση. Θα βλέπει ένα τζινί και την ώρα που μου είπες, τα πιάνει. Θα βλέπει αυτό το τζινί. Αυτό είναι το τζιναράκι, είναι και όρθιο τελείω εκεί πάνω. Σου φαίνεται λίγο απίστευτο, έτσι. Όχι, πες μου τώρα, σε ρωτάω, σου φαίνεται λίγο απίστευτο. Δεν βλέπεις τίποτα, ε. Εγώ βλέπω τώρα δύο, να πέρασε κι άλλος ένα σκιαστή, τρία. Βλέπεις ένα, ε. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, πάμε για την επιστροφή, γιατί σε λίγο δεν θα βλέπω κι εγώ κανένα, γιατί έχουμε την καλανάδα. Αν είχα συννεφιά κουρτίνα, όπου και να πηγαίνανε θα τα είχαμε. Τέλος πάντων, παιδιά, με λίγα λόγια, τα πουλιά έχουν σβήσει. Έτσι απλά. Έτσι τα πετάμε εδώ στην Αθήνα, στην περιοχή του Εγαλείου. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο Καραπέτης. Λοιπόν, κατεβάζω τώρα, κατεβαίνω και εγώ κάτω γιατί θέλω μισή ώρα να κατακρεμίσω από εκεί και πάμε για την επιστροφή. Λοιπόν, Νικόλα, να πάω και εγώ να πιάσω μέρος απέναντι να τα ρίξουμε, εντάξει. Ναι, άντε, να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ήρθα τώρα στην άλλη γωνία και να δω. Να του έσκασα πρώτος. Και έρχονται, αδιάκοπα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε στην κάμερα. Παιδιά, σε πολύ δύσκολο σημείο. Κοιτάξτε, έχω εδώ ένα ταρατσάκι, εδώ το κουμάσι. Μέσα από μια τρύπα τώρα προσπαθώ να πιάσω το πεστό. Στην κυριολεξία. Κάτι θα δούμε όμως. Ναι, ο μπανάνης, ποτέ, το έχω πει, δεν κολλώνει ποτέ. Στα φρένα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χωραφιού. Δεν είναι πάντα όλα εύκολα. Μπράβο ρε φιλαράκι. Μπράβο του. Και μέσα εδώ στην τρύπα, μπορεί να είμαστε ψηλά, αλλά είναι τρύπα πραγματικά. Τα πουλιά έρχονται ράμα. Τώρα σβουράνε οι παπαγάλοι και θρυλάουν πάνω στα δεκαντήτα οι υπόλοιπα. Ήρθαν να τα πω τα σφαίρα και να κάτι λίγα να τώρα ξεκολλάνε. Εδώ θα κλείσει μάλλον και η πεταξιά, ναι. 32 πουλιά ήταν, ναι. Στον χρόνο αυτό να έκανε. Μπαμ. Όταν λέμε μπαμ, μπαμ. Μέχρι 1,5 λεπτό πρέπει να κάνουμε. Τα τελευταία θα είναι στο 1,5 λεπτό. Να τα μετράει τώρα. Να έχουν έρθει. Να δούμε και αυτήν την ομάδα. Αυτά είναι τα σκούρα του. Αυτά εδώ. Και τα σκούρα του, λέω. Ωραία σκουρά όμως, ε. Κοιτάξτε. Σκουράκλες. Κυρία. Και τα σκούρα έχουν την ομορφιά τους, παιδιά. Το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Άμα τα πουλιά είναι υγιείς και γυαλίζουνε, πάντα γυαλίζουν όταν είναι υγιείς. Όταν είναι άρρωστα είναι θαμπά το φτερωμά τους. Ακόμα και το σκούρο το περιστέρι είναι πεντάμορφο όταν είναι υγιείς. Ωραίο σκάρι, κοιτάξτε. Σκούρες βούτες. Μέσα στην καλανάδα βγάλανε αυτό το χαβά που είδατε. Επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά τα περιστέρια του φίλου μας του Νικόλα, του Καραπέτη, εδώ στο Εγάλαιο. Είναι η τέταρτη ομάδα και από ό,τι μου είπε έχει άλλες δύο. Ατελείωτοι χαβάδες. Σε αυτή τη δύσκολη πολεμική περιοχή. Το λέω και το εννοώ. Έχω πήρε γιατί και εγώ δίπλα είμαι Περιστέρι. Δεν απέχουμε πολύ. Μεγάλο Περιστέρι δεν είναι τίποτα. Σύνορα είμαστε. Λοιπόν. Και πάντα θα τραβάμε και το κάτω πλάνο. Να βλέπουμε τον Μερακλή με τη σκαρούλα του και όλα τα καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες να κάνεις ένα αναγνωστικό, να τα έχω να τα θυμάμαι. Έγινε ρε φίλε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ γεια σου Νικόλα, γεια.